Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε εμείς μετά της Αρκαδίας. Έχουμε και σημειολογικές αναφορές, μια και συμπληρώνεται ένας χρόνος από την δεύτερη συνεχή νίκη του Κώστα Τζιούμι στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Τρίπολης. Πράγματι, Θέμη, στις 8 Οκτωβρίου του 2023 ήταν η μέρα που νίκησε ο Κώστας Τζιούμις για δεύτερη συνεχόμενη φορά στις δημοτικές εκλογές της Τρίπολης. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος. Ουσιαστικά με αυτή τη νίκη έσπασε και μια μεγάλη παράδοση στα δημοτικά πράγματα, διότι είχε 30 ολόκληρα χρόνια σχεδόν να μπορέσει κάποιος δήμαρχος να κάνει δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Τελευταίος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και έκτοτε ο κάθε δήμαρχος κέρδιζε μία φορά και μετά έχανε. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι και στο μήνυμά του εκείνη την βραδιά ο Κώστας Τζιούμις αυτό που είχε υπογραμμίσει είναι ότι δεν υπάρχουν μετά τις εκλογές δεν υπάρχουν αντίπαλοι στο Δήμο της Τρίπολης. Αντίπαλος, ο μεγάλος αντίπαλος είναι τα προβλήματα που έχει η πόλη και τα χωριά του Δήμου και νομίζω ότι πάνω σε αυτή τη λογική κινείται. Δεν έχει επί της ουσίας αλλάξει ρυθμούς παρά το γεγονός ότι διανύει τη δεύτερη θητεία. Άλλωστε τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν κατά διαστήματα είναι πολλά και μεγάλα και οι προκλήσεις. Έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της καθημερινότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους κατοίκους της περιοχής μας, αλλά βέβαια και στο ζήτημα της εξωστρέφειας και της αύξησης της επισκεψιμότητας στο σύνολο του Δήμου, γιατί ο Δήμος της Τρίπολης δεν είναι μόνο η Τρίπολη, είναι και τα δεκάδες χωριά τα οποία εντάσσονται εκεί. Και βέβαια η αύξηση της επισκεψιμότητας είναι ένα μεγάλο στοίχημα διαρκές, όπου με διάφορες κινήσεις ο Δήμος προσπαθεί να το αναπτύξει. Πάνω σε αυτή την λογική κινείται η Δημοτική Αρχή του Κώστα Τζιούμι. Προφανώς υπάρχουν και προβλήματα, όπως συμβαίνει σε κάθε Δήμο. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε έργα, τα οποία όμως, Θέμη, αν θέλουμε να δούμε το θέμα συνολικά και αν κάποιος παρακολούθησε και τις εξελίξεις και τις συζητήσεις που έγιναν στην Κεντρική Ένωση Δήμων, θα διαπίστωσε ότι καθυστερήσεις και ματαιώσεις ακόμα έργων υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί δεν θα πάρουν τελικά και το ποσό που αναμενόταν από την πλευρά της κυβέρνησης. Σημαίνει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ και αν τελικά η κυβέρνηση δεσμευτεί για επιπρόσθετους πόρους προς τους Δήμους. Και είναι σημαντικό να πούμε, για να κλείσουμε για το Δήμο της Τρίπολης, ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε συγκεκριμένα έργα και είναι λογικό και ο κόσμος να διαμαρτύρεται, είναι κρίσιμο να υπογραμμίσουμε ότι δεν έχει ματαιωθεί κανένα έργο στο Δήμο της Τρίπολης. Δεν έχουν χαθεί δηλαδή χρηματοδοτήσεις για έργα στην περιοχή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει σε πολλούς άλλους Δήμους της χώρας. Πάμε λίγο να δούμε τώρα την υπόθεση εκλογές επιμελητήρια. Ναι, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά με μια ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, αναλυτική ανακοίνωση για τις επιμελητηριακές εκλογές της Αρκαδίας. Θα γίνουν το τριήμερο 30 Νοεμβρίου, το τετραήμερο μάλλον 30 Νοεμβρίου, 1 με 3 Δεκεμβρίου. Θα γίνουν οι εκλογές τμηματικά σε Άστρος, Τρίπολη, Μεγαλόπολη και Νότια Κοινουρία. Και αυτό το οποίο ανακοινώθηκε, Θέμη, είναι οι προθεσμίες που υπάρχουν. Πρώτον, για να έχει κάποιος δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις συνδρομές του ή να έχει διακανονίσει το ποσό που οφείλει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Και από εκεί και πέρα ανακοινώθηκε και η προθεσμία για τους συνδυασμούς που θα κατατεθούν. Η κάθε υποψηφιότητα δεν μπορεί να κατατεθεί μεμονωμένα. Θα υπάρχουν συνδυασμοί
οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις εκλογές αυτές. Ουσιαστικά από εδώ και πέρα, Θέμη, θα ανοίξουν τα χαρτιά τους και οι ενδιαφερόμενοι. Σίγουρα από τη μία πλευρά υπάρχει ο εν ενεργεία πρόεδρος ο Γιάννης Τρουπής, ο οποίος θα είναι ξανά υποψήφιος, και μένει να δούμε ποιες κινήσεις θα προχωρήσουν και τι ακριβώς θα γίνει με τον άλλο συνδυασμό. Έχουν ξεκινήσει κάποιες πρώτες συζητήσεις. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει το προεκλογικό τοπίο. Και να πάμε στα τρόπαια γορτινίας. Έχουμε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις από τις κινητές ιατρικές μονάδες. Οι κινητές ιατρικές μονάδες από το Σταύρος Νιάρχος ήρθαν στην Γορτινία, σε περιοχές και χωριά τα οποία είναι απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα, και μέσα σε 5 ημέρες που παρέμειναν εκεί από την Πέμπτη ως τη Δευτέρα εξυπηρετήθηκαν πάνω από 350 συμπολίτες μας. Αυτό ουσιαστικά καταδεικνύει, και γι' αυτό το αναφέρουμε, τη τεράστια ανάγκη που έχουν τα χωριά μας, όλα τα απομακρυσμένα χωριά της χώρας, από ιατρικές εξετάσεις, από ένα σύστημα υγείας το οποίο θα είναι κοντά στον πολίτη και θα προχωρά και σε προληπτικές εξετάσεις. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τεράστιο ενδιαφέρον, και η ανάγκη για να στελεχωθούν περαιτέρω και τα κέντρα υγείας είναι ακόμα πιο δυνατή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Συν το γεγονός ότι παράλληλα με τις εξετάσεις τις ιατρικές που έγιναν δωρεάν, εννοείται, προς όλους, υπήρξαν και αρκετοί οι οποίοι παρακολούθησαν και πιστοποιήθηκαν για να πάρουν, για να μπορούν να δίνουν μάλλον πρώτες βοήθειες, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε περιοχές όπως είναι αυτές. Πάμε λίγο και στον διεθνή αγώνα με ιστορικά αυτοκίνητα από τις υπέροχες περιοχές της Αρκαδίας. Και όχι μόνο της Αρκαδίας, ένας αγώνας ο οποίος γίνεται κάθε χρόνο με ιστορικά αυτοκίνητα. Περίπου 200 άνθρωποι που ήταν συνολικά, που είναι συνολικά το πλήρωμα αυτών των 80 ιστορικών οχημάτων από 20 διαφορετικές χώρες, συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε από την Κυλλήνη, χθες κατέληξε στην Δημητσάνα, όπου έγινε εκεί η διανυκτέρευση. Στην συνέχεια πέρασε σήμερα από Στεμνίτσα, από Λαγκάδια, από το χωριό Ίσαρη, από πάρα πολλά μέρη της Αρκαδίας, και σίγουρα μέσα σε αυτό το 8ήμερο ταξίδι που θα γίνει στο σύνολο της Πελοποννήσου είναι μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση και για την Αρκαδία και για τους άλλους νομούς, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από διάφορες γωνιές του πλανήτη. Λοιπόν, μην σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.